που γεννιέται το παιδί είναι κυβερνήτης του καρκίνου. Ο καρκίνος είναι η τρυφερότητα, η οικογένεια, η γλύκα, η ανοχή ως ένα σημείο. Όταν λοιπόν η σελήνη είναι στον εγώ καιρό, σημαίνει ότι η μαμά θα είναι δασκάλα, θα είναι πολύ του πρέπει και ίσως αυτό να μην αρέσει και τόσο πολύ στο παιδάκι. Λοιπόν, ήθελα όμως να σας δείξω κάτι άλλο. Σήμερα, εν πάση περιπτώσει, η σελήνη με τα πολιτικά και τα τέτοια έχουμε πει από τότε που έγινε η νέα σελήνη στον εγώ καιρό με τον πλούτο, να βγήκαν πάρα πολλά θέματα σε πολιτικό χώρο και επίπεδο εξωτερικής πολιτικής αλλά και εσωτερικής. Σας είχα πει λοιπόν στις 10 του μηνός ότι πράγματα που γίνονται τώρα θα επαναληφθούν εκεί στις 23-24 που είναι η Πανσέλινος. Αλλά θέλω να σας τη δείξω την Πανσέλινο, να δείτε πώς γίνεται και πώς βγαίνει η πρόβλεψη. Στις 24 λοιπόν του μηνός, 23-24, ο ήλιος θα έχει περάσει στην πρώτη μοίρα του Σκορπιού. Η σελήνη θα είναι ακριβώς απέναντι στον Ταύρο, στην πρώτη μοίρα του Ταύρου, μαζί με τον ουρανό. Αυτό λοιπόν εκ των πραγμάτων δείχνει, η Πανσέλινος πάντοτε υπάρχει, ίσως αλλάξει ο καιρός, ίσως υπάρχει μια ένταση κτλ. Όταν είναι και ο ουρανός μαζί, δείχνει ανατροπές. Άρα λοιπόν, γεγονότα τα οποία έγιναν στον καθένα και γενικά γύρω στις 10, θα επαναληφθούν με την Πανσέλινο και θα βγουν και πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Μάλιστα. Κάπως έτσι βγαίνουν οι προβλέψεις. Λοιπόν, σήμερα είναι μια καλή μέρα για να ασχοληθείτε με τα επαγγελματικά. Γενικά είναι λίγο βαριά, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή περισσότερο σκεπτόμαστε την επαγγελματική ζωή, τι πρέπει να κάνουμε. Η Αφροδίτη κάνει τα δικά της, βλέπουμε παλιούς φίλους, μαλώνουμε με τους καινούριους, κάποια τέτοια πράγματα γίνονται. Γενικά όμως είναι μία μέρα δράσης, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάτι, γυμναστική, δίαιτα, κάτι τέτοιο πράγμα, να κάνουμε μία ένα ξεκίνημα. Έτσι λοιπόν, για εσάς κουριούς, ο Άρης είναι σε πολύ καλό ζώδιο για εσάς. Σημαίνει ότι οι φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν. Αν είστε βέβαια γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο, μην παρασυρθείτε από πράγματα τα οποία δεν σας κάνουν καλό. Η σελήνη σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο σημαίνει ότι πρέπει να δώσετε αγώνες για να κατακτήσετε αυτό που θέλετε, ειδικά αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, ενώ τα οικονομικά εξακολουθούν να σας απασχολούν, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, με τη συναισθηματική σας ζωή κάτι ουσιαστικά θα μπορούσε να την ταράξει κατά κάποιο τρόπο. Ίσως συναντάτε φίλους από τα παλιά. Υπάρχει ένα μπέρδεμα το οποίο έχει σχέση με τα οικονομικά σας. Για τους Ταύρους μας που θα γίνει Πανσέλινος στο δικό σας ζώδιο την πρώτη μέρα, θα πρέπει να προσέχετε. Σήμερα όμως όλοι αυτοί οι πλανήτες, σας έχω πει ότι μπορεί να είναι δύσκολοι, για εσάς όμως είναι σημαντικοί. Σημαίνει ότι με δυσκολία μεν ανοίγετε δρόμους καινούριους, οι οποίοι είναι σημαντικοί και, συγγνώμη, και οι οποίοι θα φέρουν καινούργια πράγματα στη ζωή σας και θα το δείτε από το επόμενο φθινόπωρο, από το επόμενο που θα έρθει και ο Δίας εδώ, θα έχετε ολοκληρώσει τις προσπάθειές σας. Βεβαίως προσέχετε αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, κρυολογήματα, μικροατυχήματα και καυγαδάκια με πρόσωπα κύρους ή και με το σύντροφο ή τους συνεργάτες. Η συναισθηματική σας ζωή είναι λίγο μπερδεμένη αυτόν τον καιρό. Όσο η Αφροδίτη είναι ανάδρομη, σημαίνει ή μετανιώνουμε εμείς για τα παλιά, για αυτά που έχουμε, για τα καινούργια. Ένα μπέρδεμα υπάρχει και μαζί με τον Άρη δημιουργεί μία ένταση την οποία πρέπει σιγά σιγά να καταλαγιάστε. Θυμηθείτε ότι η Πανσέλινος πιάνει εσάς που είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα γύρω στις 23-24, άρα ρυθμίστε τώρα υποθέσεις που μπορείτε, οι οποίες να μην είναι τόσο εκρηκτικές που θα μπορούσε να είναι. Γενικά φίλοι όμως σας αγαπούν και είναι κοντά σας. Τα διδυμάκια νομίζω ότι κάτι αρχίζεται τώρα, ειδικά αν είστε γεννημένοι εκεί αρχές Ιουνίου, μπορεί να ξεκινάτε ή να γράφετε, αν είστε σπουδαστές μπορείτε να κάνετε σπουδαία πράγματα, είστε πολύ δυναμικοί. Η σελήνη βέβαια εδώ σας δείχνει ένα οικονομικό θέμα το οποίο σας απασχολεί άμεσα και στη δουλειά κάτι κάνετε αυτόν τον καιρό, το οποίο είναι σημαντικό, δεν έχει τελειώσει, όμως ουσιαστικά θα πάρει ένα τέλος. Ασχολείστε πολύ με τα παιδιά, αν είστε 4-5-6 προσέχετε μήπως κάνετε λαθεμένες εκτιμήσεις ή ακόμα μήπως έχετε και εξαπατήσεις και ίσως ένα άγχος, μια αγωνία. Κάτι έχετε αυτόν τον καιρό το οποίο σας φορτίζει, το οποίο όμως είναι παροδικό.
Τα καρκινάκια μας απέναντι σε λύνη από το ζώδιό σας, όλο κάτι θα γκρινιάζετε, λίγο γκρίνια έχετε, λίγο με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες, ίσως να έχετε παράπονα. Αποφύγετε σήμερα να συζητήσετε αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, 6, 7, 8 Ιουλίου περίπου, τα οικογενειακά σας απασχολούν. Και τι γίνεται εδώ, ένα μπέρδεμα στα συναισθηματικά σας είναι πολύ σημαντικό. Συναισθηματικά μπορεί να έχει σχέση και με τα παιδιά, να περιμένετε ένα παιδί. Επίσης μπορεί να είναι μια επιχειρηματική δράση την οποία ξεκινάτε, κάνει πίσω, καθυστερεί, ίσως δεν είναι ώρα να κάνετε, να σας δώσει αυτά τα οποία θέλετε, ενώ ένα οικονομικό θέμα μπορεί να σας απασχολεί άμεσα. Όμως, ο Ποσειδώνας είναι πολύ γλυκός ως προς το ζώδιό σας, μπορεί να σας δίνει μία έμπνευση η οποία θα είναι πολύ σημαντική και με την οποία θα κάνετε πολλά. Τι είπαμε για τις 19 του μηνός, για την Παρασκευή. Είπαμε ότι μία ιδέα που μπορεί να έχετε ίσως είναι πολύ σημαντική, προσπαθήστε να την υλοποιήσετε, αν και θα υπάρξει ένα εμπόδιο, όμως ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί. Και ο Δίας ακόμη κάνει τη δουλειά του, σας βοηθάει εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Τα λιονταράκια μας των πρώτων ημερών, τα οποία τα αγγίζει η πανσέλινος αυτή, ναι, βρίσκεστε σε μία φάση η οποία είναι ανακατεμένη, εσείς είστε έτοιμοι να επαναστατήσετε, οι άλλοι επαναστατούν, μια αλλαγή πάντως, μια ανατροπή, αυτή η πανσέλινος μπορεί να φέρει ανατροπές. Προσέχετε λοιπόν τώρα που είναι καλύτερη περίοδος, αλλά εάν μπορείτε να αναβάλλετε κάποια θέματα εσείς των πρώτων ημερών από τις 6 Νοεμβρίου και μετά, θα είναι μια καλύτερη περίοδος. Σήμερα θα ασχοληθείτε πολύ με τη δουλειά, ένα βάρος νιώθετε. Ο Άρης απέναντί σας δημιουργεί ένταση σε εσάς που είστε γεννημένοι αρχές Αυγούστου. Τα λιοντάρια πρέπει να προσέχουν λίγο το στήθος, την καρδιά, όχι όλοι ότι παθαίνετε καρδιά, αλλά γενικά όταν πιεστούν έχουν ένα θέμα εκεί. Ενώ πρόσωπα του περιβάλλοντός σας αυτόν τον καιρό σας βοηθούν και γενικά είστε αποφασισμένοι να επιλύσετε θέματα που δεν επιλύονται εύκολα για την ακίνητη σας περιουσία ή ακόμα και για την οικογένεια. Δεν ξέρω αν περιμένετε και ανθρώπους που μπορεί να μπουν στο χώρο σας και να πολλαπλασιάσουν, δηλαδή να έχετε επισκέψεις ή να περιμένετε ένα μωρό, κάτι τέτοιο σαν να μεγαλώνει η οικογένειά σας ή η ακίνητη σας περιουσία. Τα παρθενάκια μας, αυτή η σελήνη, παρόλο που είναι βαριά για σας, είναι μια καλή σελήνη, μια καλή μέρα για να ασχοληθείτε πολύ με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο ή τα δημιουργικά σας σχέδια. Έχετε βάλει στόχο να δουλέψετε πολύ, ο Κρόνος σας δίνει την ευκαιρία να δράσετε, αλλά με βάρος, δηλαδή μια δουλειά η οποία είναι κουραστική αυτό τον καιρό για σας, ενώ πρόσωπα του περιβάλλοντός σας σας συμπαραστέκονται. Θα δείτε φίλους από τα παλιά, θα συζητήσετε μαζί τους. Πολλή δουλειά σας περιμένει. Προσέχετε μόνο αν είστε γεννημένοι 5, 6, 7 Σεπτεμβρίου. Ίσως να κάνετε λαθεμένες επιλογές, ενώ αν είστε γεννημένοι πρώτη μέρα, μία αλλαγή θα είναι πάρα πολύ σημαντική για σας. Αν αρχίζετε κάτι, αν είστε επιχειρηματίες, αν κάνετε κάτι εσείς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, θα παρατηρήσετε ότι το επόμενο φθινόπωρο που θα έρθει ο Δίας εδώ θα σας δείξει όλη τη δουλειά που θα κάνετε. Θα δείτε ότι τότε θα αποδώσει. Όταν θα έρθει ο Δίας στον εγώκερο και κάνει τρίγωνο με τους παρθένους, τότε θα δείτε τη δουλειά σας, αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει, πώς θα αποδώσει. Τα ζυγάκια μας, ο ήλιος ακόμα είναι στο ζώδιό σας, σας δίνει δύναμη και κουράγιο. Με τα οικονομικά, δεν ξέρω τι έχετε, τρεις πλανήτες εκεί μπερδεμένοι, τα παλιά, τα καινούρια έρχονται και τα οικογενειακά πάλι. Γι' αυτό όταν γράφω, λέω τα οικογενειακά σας και πάλι. Με τόσους πλανήτες μαζεμένους εδώ, σημαίνει ότι η οικογένεια ή εκείνη την περιουσία σας απασχολεί άμεσα. Φροντίστε ηλικιωμένα πρόσωπα της οικογένειας. Μην κάνετε πολλά έξοδα στην οικογένεια, γιατί θα μείνει για πολύ καιρό ο Κρόνος εκεί και ίσως να μην τα βγάλετε πέρα. Ενώ οτιδήποτε έχει σχέση με ένα οικονομικό που έχει σχέση με φορείες, δάνεια, ασφάλεια, θα μπορούσατε να ανταποκριθείτε. Οι Σκορπιοί μας είστε πρωταγωνιστές αυτόν τον καιρό. Όλοι οι πλανήτες έχουν έρθει στο ζώδιό σας. Κάποιες σκέψεις, κάποια μπερδέματα έχετε εσείς που είστε γεννημένοι τον Οκτώβριο με την Αφροδίτη να είναι ανάδρομη. Και σας είχαμε πει με τη Θέη εδώ για μια Αφροδίτη, ναι, ναι, που μπορεί να δείχνει χωρισμό. 31. Είδες που θα θυμάσαι. 30. Κάτσε να το δω σίγουρα.
30, για τους ζυγούς δεν λέμε τώρα. Για τους σκορπιούς. Για τους σκορπιούς λέμε. Προσέχετε, δεν είστε εσείς, προσέχετε την Πανσέλινο η οποία θα γίνει τώρα μεθαύριο στις 24 του μηνός. Εσείς που είστε γεννημένοι πρώτη μέρα θα είναι και η Αφροδίτη εδώ και η Σελήνη εδώ και όλα μαζί θα μπερδεύονται. Έχετε τις οικογενειακές σας καταστάσεις, κάτι θέλετε να κάνετε. Άρα όμως... είναι δύσκολη μέρα για τους σκορπιούς 24 λίγο. Οι σκορπιοί που είναι στις 24 είναι δύσκολοι και όταν μάλιστα γίνεται μία όψη πάνω στα γενέθλιά σου μπορεί να σημαίνει ότι ξέρεις ξεκινάει μία περίοδος όπου όλο το χρόνο θα πρέπει να προσέχεις. Άρα λοιπόν αν έχετε να επιλύσετε διαφορές, να κάνω μία παρένθεση και να πω όσο φως κυβερνάει τα άστρα, δηλαδή εάν έχω να επιλύσω μία διαφορά με τον σύντροφό μου, με τους συνεργάτες, δεν είναι να για το κάνω τότε, γι' αυτό προειδοποιώ. Συζήτησα το λίγο τώρα. Πιο νωρίς ώστε να μην γίνει τίποτε εκείνη την ημέρα. Οι οικογενειακές καταστάσεις σας απασχολούν, μετακινήσεις, μετακομίσεις, όμως ο Ποσειδώνας ακόμα ευνοεί ιδιαίτερα τα σχέδιά σας. Έχετε βαρύς πλανήτες οι οποίοι ευνοούν το ζώδιό σας και έτσι αυτά τα παροδικά νομίζω ότι θα τα επιλύσετε. Οι τοξότες μας και πάλι ένα οικονομικό θέμα σας απασχολεί πολύ και πάλι ίσως πρέπει να συμπαρασταθείτε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ένα μπέρδεμα υπάρχει γενικά με τρεις πλανήτες το προηγούμενο. Αυτό είναι παρασκήνιο γενικά. Μην δίνετε αφορμές για σχόλια, μπορεί να σχολιάζεστε, να συζητιέσαστε. Θα τα μάθετε αργότερα όταν ο Ερμής περάσει στο δικό σας ζώδιο που θα περάσει πολύ σύντομα. Θα περάσει την 1η Νοεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου και μετά θα μάθετε πάρα πολλά που γίνονται τώρα παρασκηνιακά. Μην βιάζεστε να τα μάθετε. Ένα οικονομικό θέμα σας απασχολεί. Πολλή δουλειά έχετε και αυτό μπορεί να σας εκνευρίζει. Ενώ ουσιαστικά περιμένετε να αλλάξουν τα πράγματα για σας. Έρχεται ο Δίας στο δικό σας ζώδιο. Φτιάξτε του μια πίτα, μια τούρτα. Προϋπαντήστε τον τέλος πάντων γιατί θα δώσει ό,τι καλύτερο. Έχω να κάνω μία παρατήρηση. Είχα πει ότι ο τοξότης στον οποίο θα πάει υποτίθεται ότι είναι ένας καλός πλανήτης ο οποίος δίνει επέκταση. Επέκταση σε τι? Ο τοξότης έχει σχέση με την ανώτερη εκπαίδευση, με τη θρησκεία και με τα ταξίδια. Όταν όμως δέχεται και κακές όψεις σημαίνει ότι θα δούμε θέματα σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα άκουγα πάλι κάτι θέματα σε θρησκευτικό επίπεδο. Θα δείτε όσο χρόνο μείνει εδώ ο Δίας, θα μας απασχολήσουν ανά τον κόσμο τα θρησκευτικά ζητήματα τα οποία είναι σε έξαρση. Μάλιστα. Η εγώ καιρή μας σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Η εγώ καιρή είναι το πιο ανθεκτικό ζώδιο, το οποίο μαζί με τον Ταύρο, το οποίο αντέχει γενικά ό,τι και να συμβεί. Έχετε περάσει πολλά. Σήμερα η Σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Επηρεάζει εσάς που είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, που γίνονται κάποιες αλλαγές, μια μεταμόρφωση γίνεται μέσα σας. Η Πανσέλινος αυτή, η οποία θα γίνει στις 23-24, εσάς αντίθετα μπορεί να φέρει μια αλλαγή, αν είστε γεννημένοι πρώτη μέρα, μια αλλαγή η οποία είναι σημαντική και η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και βέβαια από το επόμενο φθινόπωρο που θα έρθει και ο Δίας εδώ, θα δείτε τα πράγματα να διαφοροποιούνται. Ο Κρόνος ό,τι μας παίρνει, να ξέρετε, αυτόν τον καιρό πολλοί διαγράφουν φίλους από την ατζέντα τους. Κάτι γίνεται και... Ουγγαρέζος κάθε μέρα. Ουγγαρέζος. Ναι, κάνει blog στο Instagram. Σαβαρά. Όποιος τον εκνευρίζει. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Ο Κρόνος σου δείχνει ποιος από τους φίλους που αγαπάς, ποιος δεν αξίζει τον κόπο και στεναχωριέσαι. Το ξεκαθάρισμα δηλαδή κάνουν το ξεκαθάρισμα, αλλά πονάς ας πούμε. Το κάνουν και οι καρκίνοι, το κάνουν και οι κρύοι, το κάνουν και οι ζυγοί. Πονάς όμως αυτό είναι καλό για σας, γιατί δεν πρέπει να σε παραμυθιάζει ο άλλος. Για σας λοιπόν δουλεύετε τώρα για να απολαύσετε αργότερα. Φίλοι σας βοηθούν, βλέπετε φίλους από τα παλιά που είναι σημαντικοί για σας και γενικώς αντέχετε πολλά. Και γενικά από συγγενείς ή από άτομα του περιβάλλοντός σας θα έχετε βοήθεια. Η δε νέα θέση που έχει πάρει ο ουρανός, που έχει φέρει όλα αυτά τα δεινά με τη γη κτλ. Πού είναι για ο ουρανός? Ο ουρανός τώρα είναι στον Ταύρο και θα γυρίσει στον Κριό. Στον Ταύρο λοιπόν, επειδή είναι ζώδιο της γης, βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται με τη γη. Για τους εγώ καιρούς όμως είναι μια καλή θέση που σημαίνει και στα επόμενα χρόνια ότι θα κάνετε μια αλλαγή η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να είναι επιχειρηματική, μπορεί να είναι συναισθηματική. Μια αλλαγή τέλος πάντων η οποία θα σας ικανοποιήσει.
Οι υδροχόοι μας εξακολουθούν να έχουν τον Άρη στο ζώδιο, θα είστε πολύ δυνατοί, ειδικά εσείς του τρίτου δεκαημέρου, το επόμενο δεκαήμερο που θα έρθει ο Άρης στο ζώδιο σας, θα είστε από δυναμικοί έως οριστική, ας το πω γιατί όχι. Λοιπόν, πολλά επαγγελματικά κοινωνικά έχετε. Σήμερα ίσως θα πρέπει να μείνετε να κάνετε έναν απολογισμό ζωής. Τα οικονομικά είναι αυτά που θα τα καταφέρετε. Έχετε ένα άγχος για τα οικονομικά, αλλά τα καταφέρετε. Ενώ αν είστε γεννημένοι πρώτη-πρώτη μέρα και εσείς την Πανσέλινο αυτή, θα πρέπει να την προσέχετε. Τα ψαράκια μας, δεν ξέρω, πρέπει να γράψει ημερολόγιο. 1, 2, 3 πλανήτες γυρίζουν από τα παλιά. Ταξίδια, επαφές, συμφωνίες, συζητήσεις. Ο Δίας ευνοεί εσάς που είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες. Έχετε ένα παρασκήνιο. Πρέπει να συμπαρασταθείτε σε κάποιους φίλους οι οποίοι είναι σημαντικοί για εσάς και οι οποίοι μπορεί να έχουν την ανάγκη σας. Αυτά για σήμερα. Μητσάκι μου γλυκό. Θα σας ρωτήσεις κάτι. Ένα τίτλο για το Δεκέμβριο θέλω. Γιατί ξέρω ότι τον έχεις ήδη ετοιμάσει. Για το Δεκέμβριο. Έχει γράψει ήδη το Δεκέμβριο. Ο Ιαννός. Για το Δεκέμβριο γράφω. Όχι, για τον Νοέμβριο γράφω τον Ιαννό. Για το Δεκέμβριο θα σου το πω αύριο. Για τον Νοέμβριο.